Το Πανελλήνιο Σωματείο Εστιατόρων, Καφετηριών, Τουριστικών Επιχειρήσεων και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδος απέστειλε μια ανοιχτή επιστολή διαμαρτυρίας για την δίθεν, όπως χαρακτηρίζει, ιστορική συμφωνία που υπεγράφει από το ΚΕΕ με το ΓΕΑ. Περισσότερες πληροφορίες όμως θα μας δώσει ο πρόεδρος της Πανσεκτέ, ο κύριος Γρηγόριος Τσαπατσάρης. Καλησπέρα, κύριε Τσαπατσάρη. Καλησπέρα και θερμά ευχαριστώ και από μένα προσωπικά, από το Διοικητικό Συμβούλιο και οπωσδήποτε από τα χιλιάδες μέρη, γιατί φωνάκι μαζί σας έχουμε βγάλει επίκαιρα θέματα και προβλήματα του κλάδου και ειδικά με την περίοδο του κορονοϊού. Λοιπόν, για το θέμα το οποίο αυτή τη στιγμή έχουμε το πρόβλημα με τον ΓΕΑ και με την αυτοδιαχείριση και με την ΕΔΕΜ, είναι ένα πανελλαδικό θέμα που ταλανίζει τη χώρα. Στα αρχεία του Πανσεκτέ υπάρχουν εκατοντάδες αυτή τη στιγμή ειδοποιήσεις και ασφαλιστικά μέτρα που, αν μου επιτρέπετε, εγώ το χαρακτηρίζω μετά από τη σοβαρή μου κρίση και τη γνώση, λοιπόν, ότι είναι ένας διωγμός. Και οι συνάδελφοι που μ' ακούνε, είμαι σίγουροι ότι θα συμφωνούν. Διότι αυτά που βλέπουμε και που ζούμε, λοιπόν, πιστέψτε με, είναι εξωπραγματικά. Δεν φοβάμαι και το δηλώνω προς πάσα κατεύθυνση. Λοιπόν, ούτε εξώδικα ούτε αγωγές που μου έφεραν αρκετά, ειδικά για το σημερινό θέμα της υπογραφής της Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας με τον ΓΕΑ. Γιατί τα στοιχεία που έχω στα χέρια μου είναι πραγματικά αδιάσυστα και δεν χωράνε η παραμικρή και δεν χωρά, συγγνώμη, η παραμικρή αμφισβήτηση. Προσέξτε, να είμαστε όμως και ρεαλιστές. Το πρώτο μέρος της συμφωνίας που αναφέρεται σε καταστήματα, καφενεία, ζαχαροπλαστεία, απλά μαγαζιά, δηλαδή καφετέρειες, εστιατόρια, μπούνους κτλ. Όντως η συμφωνία προβλέπει ότι από το 2011 μέχρι το 2021, με ένα ποσό το οποίο κυμαίνεται από 60 έως 200 ευρώ, έτσι, να εξοφλήσουν όλα τα χρέη της δεκαετίας. Πραγματικά το αποδεχόμαστε, αυτό είναι πολύ θετικό και είναι μια δυνατή οικονομική στήριξη στα μαγαζιά. Εκεί όμως που διαφωνώ πλήρως, περιπλέκει τα πράγματα, παραπλανεί το συνάδελφο και είναι εκτός πραγματικότητα, ακούστε το, είναι σε όλα τα υπόλοιπα μαγαζιά που είναι και τα περισσότερα. Καταστήματα, καφετέριες, καφέ μπαρ, καφέ, εστιατόρια με μπαρ, λοιπόν μπαρ, οι επιχειρήσεις που είναι στους τελευταίους ορόφους στα ξενοδοχεία, το lunch, το DJ, τα beat bar, τα disco, τα κέντρια διασκέδασης κλπ. Λοιπόν, είναι ένα μέγα λάθος και είμαι πολύ απλός. Γιατί λέει, ναι μεν παραγράφονται, συγγνώμη, ναι μεν από 11 μέχρι 21 υπάρχει η οριστική λύση, αλλά λέει όμως, για αυτό το κομμάτι, έτσι, των καταστημάτων που σας ανέφερα, σας διαβάζω ακριβώς το άρθρο της συμφωνίας. Συμφωνείτε ότι η αμοιβή για το 2022 και 2023 θα προκύπτει από το δημοσιευμένο αμοιβολόγιο του οργανισμού. Που αυτό τι σημαίνει, κύριοι συνάδελφοι, εάν υπογράψεις για να γλιτώσεις κάποιες εκατοντάδες ευρώ, από το 2022 και μετά, για το ΓΕΑ, άκουσον, θα πληρώνεις. Έτσι, μια καφετέρια θα πληρώνει. Σας το καταγράφω όπως το έχω γράψει εδώ, στο έγγραφό μου, και το οποίο αναφέρει καταστήματα έως 100 τετραγωνικά 1500 ευρώ το χρόνο, καταστήματα από 101 τετραγωνικά έως 200 200 και πάει συνεχίζεται βάσει των τετραγωνικών. Ακριβώς σε αυτή την περίπτωση επιτρέψτε μου να δηλώσω το εξής, ότι αυτό είναι λίαν επικίνδυνο που έχει γίνει. Κανένα συνάδελφος δεν θα πει στη διαδικασία αυτή. Γιατί, για το λόγο ότι τα ποσά, έτσι, αυτά είναι πολύ μεγαλύτερα από ό,τι είναι να εκτοπίσουν. Το ένα και το άλλο και το χειρότερο. Δυστυχώς, εάν ο συνάδελφος υπογράψει τη συμφωνία,
παρετείται από τα ένδυκα μέσα. Δηλαδή, συμφωνεί για να πληρώσει αυτά τα ποσά. Αυτό είναι το σημείο στο οποίο ενιστάμεθα. Και ένα δεύτερο το οποίο ενιστάμεθα είναι αυτό που σας διαβάζω, πάλι από την συμφωνία, και ακούστε το, αυτό είναι στις υποχρεώσεις έτσι, που έχουν τα επιμελητήρια. Το διαβάζω επακριβώς. Λέει να χορηγήσει στο ΓΕΑ, έτσι, το επιμελητήριο, πρόσβαση στο αρχείο των εισαγγελμένων μελών από το 2018. Και ρωτάω, συνάδελφε, έτσι, ποιος θα συνενέσει να δοθούν τα προσωπικά μας στοιχεία, τα δεδομένα στο ΓΕΑ, έτσι, με ό,τι επακολουθήσει. Αυτό το αφήνω στον καθέναν, συνάδελφο, να σκεφτεί τι μπορεί έτσι, να δημιουργηθεί. Για να τελειώσω την ενημέρωσή μου, πρέπει να πω και κάτι άλλο. Υπάρχει δυστυχώς μία δικλίδα στην περίπτωση αυτή. Δηλαδή, ένα κατάστημα, εάν η μουσική είναι απλά χρήσιμη, όντως πληρώνει χαμηλά ποσά. Ένα κατάστημα όμως, στο οποίο η μουσική είναι απαραίτητη, στον ΓΕΑ θα αναγκάζεται να πληρώνει τα μεγάλα ποσά που σας ανέφερα. Και το χειρότερο, ο αντιπρόσωπος του ΓΕΑ χαρακτηρίζει ένα απλό καφέ που πίνει τον καφέ του, έτσι, οι παππούδες όπως λέμε, έρχεται, καρατοδοκούν, για να πάρει περισσότερα ποσοστά προμήθεια και το χρεώνει ότι η μουσική είναι απαραίτητη για να μην πάει στα 100 ευρώ, να πάει στα 1500 ευρώ. Άρα εγώ χαρακτηρίζω τη συμφωνία έτσι, βάσει των νόμων και της πραγματικότητας έτσι, ότι είναι παραπληνητική και επικίνδυνη, προσέξτε όμως, για τα μαγαζιά στα οποία η μουσική είναι απαραίτητη. Και αν μου επιτρέπουν εδώ οι φορείς, γιατί δεν το γνωρίζουν, και οι συνάδελφοι να πω αυτό εδώ. Ένα μαγαζί, πώς λέμε ότι η μουσική είναι χρήσιμη, είναι απλό. Ένα κατάστημα, παραδείγματος, μια πιτσαρία, μια απλή καφετέρια, ένα καφενεδάκι, που μπορεί να δουλέψει και χωρίς μουσική, εκεί λέμε ότι η μουσική είναι χρήσιμη. Ένα κατάστημα όμως, όπως είναι μια καφετέρια, ένα beach bar, ένα κέντρο διασκέδασης, λοιπόν, ένα εστιατόριο με μπαρ, μια ταβέρνα με μπαρ, που η μουσική είναι απαραίτητη και αν κλείσει δεν μπορεί να δουλέψει, τότε η μουσική εκεί είναι απαραίτητη με τελείως διαφορετική χρέωση. Αυτά δυστυχώς είναι τα τεκμενόμενα. Η προσωπική μου κρίση είναι στις κατηγορίες που ανέφερα των συναδέλφων, μην διανοηθούν προσωπική μας κρίση, να υπογράψουν, διότι θα χρεωθούν από το 22 και μετά με τρομερά ποσά και παρετούνται των ένδικων μέσων. Εκτός από αυτό, για να τελειώσω, έτσι, ένα μέγα ερώτημα που απευθύνω στον πρόεδρο, τον κύριο Μωραϊτή, που καλοθελητά θέλει να στηρίξει, είναι αυτό εδώ που θα σας πω. Δεν μπορεί έτσι, ο οποιοσδήποτε να προχωράει σε μια διαδικασία συμφωνίας για ένα θέμα το οποίο αφορά, πιστέψτε με, άμεσα εμάς έτσι, τους φορείς που είμαστε οι καθήγηνοι αρμόδιοι, τα καθήγηνοι συνδικαλιστικά όργανα με τα μέλη καταστήματα. Και ρωτάω, με ποιο δικαίωμα προτείνετε και υπογράψετε την οσάνω συμφωνία με τον ΓΕΑ, αγνοώντας το Πανελλήνιο Σωματείο Εστιατόρων Καφεταριών Τουριστικών Επιχειρήσεων Ελλάδας, παραδείγματα αναφέρω, την Πανελλήνια Μοσπονδία Τουρισμού και Ναυτιλία, την Πανελλήνια Επαγγελματική Τουριστική Ένωση Εστίασης και Συναπόγγελμάτων, έτσι εστιατορίων και καφεταριών, πώς αγνοήσατε αυτούς τους φορείς. Και ξέρετε γιατί το λέω αυτό, για το λόγο. Εμείς θα βοηθούσαμε. Για ποιο λόγο? Διότι όπως ξέρουμε εμείς το πρόβλημα με τα συγγενικά δικαιώματα, δυστυχώς, έτσι, παρόλη την καλή διάθεσή του, δεν το ξέρουν οι προέδροι των επιμελητηρίων Ελλάδας και ειδικά αποδεικνύεται των πραγμάτων και ο κύριος έτσι, Μωραϊτης. Αν μου επιτρέπετε και λέω έχουμε λίγο χρόνο, να σας πω ακόμα κάποιες ουσιαστικές λεπτομέρειες. Βεβαίως. Ένα σημαντικότατο στοιχείο είναι αυτό που αναφέρεται στο άρθρο 46 του νόμου 21-21-93. Εδώ υποχρεούται ο ΓΕΑ να διαπραγματεύεται με τον χρήστη
το αμοιβολόγιο, δηλαδή πόσο θα είναι το ποσό. Και ρωτάω εγώ τον δημιουργό της συμφωνίας. Ας ρωτήσει οποιοδήποτε καταστηματάρχη, να τον ρωτήσει, έγινε πριν του στείλει το γαβασάκι, έτσι, έγινε κάποια διαπραγμάτευση. Σας λέω απόλυτα υπεύθυνη, ουδεμία διαπραγμάτευση. Ουδεμία διαπραγμάτευση. Το ξέρετε, έτσι, αγαπητοί συνάδελφοι, οι περισσότεροι το γνωρίζετε, ότι ο ΓΕΑ χρησιμοποιεί ψευδομάρτυρες. Όλοι το ξέρουμε ότι δημιουργεί ψευδομάρτυρες. Προχωράω παρακάτω. Πώς είναι δυνατόν να μιλάμε για αμοιβολόγιο, εδώ είναι συγγνώμη, έτσι, να γελάμε, όταν τα στοιχεία αυτά υπάρχουν στο αρχείο του Παρτεκτέ, όταν 22.000 ευρώ χρέωση, έτσι, διαπραγματευόμαστε και κατεβαίνουμε στα 2. Ακούστε το. Αυτό λοιπόν είναι το αμοιβολόγιο. Και ρωτάω, παρόλο που τα έχουμε καταγγείλει στο Υπουργείο Πολιτισμού, έτσι, γιατί αδιαφορούν οι αρμόδιοι, πάω παρακάτω. Συνάδελφος στην Κοζάνη, σχεδόν 16.000 το ποσό με διαπραγμάτευση, έτσι, καταλήξαμε στα 3.000, δηλαδή πολύ απλά, συγγνώμη τη λέξη μου, ότι αρπάξουμε. Αυτό που δηλώνω εκ νέου, έτσι, με απόλυτη ευθύνη είναι αυτό εδώ. Κανένα δικαστήριο πριν ξεκινήσει, λοιπόν, είναι ο περιβόητος εξωδικαστικός, έτσι, συμβιβασμός, συμφωνία, πάμε περίπου στο 70% από το απαιτούμενο ποσό όπως στα το ανέφερα. Και καμία διαπραγμάτευση χρόνια ολόκληρα δεν έχει ευωδώσει χωρίς να έχουμε την πτώση του 70%. Άρα, έτσι, πού εξυπηρετεί η συμφωνία. Και το τελευταίο μου επιτρέπετε. Πώς, και είναι ειλικρινά, λυπάμαι που αυτό δεν τοποθετεί στη συμφωνία. Σε ένα δικόγραφο αναφέρονται από 1 έως 10 ονόματα των συνδέρφων, στα ασφαλιστικά μέτρα. Και εκεί, ακούστε το, τρομερό, διασύρονται, έτσι, τα προσωπικά δεδομένα των συναδέρφων μου και γνωρίζει ο Παπαδόπουλος, έτσι, ο Παυλόπουλος, ο Ταπατσάρης, τι χρωστάει ο ένας και ο άλλος. Γι' αυτό, γιατί έγινε δηλαδή και δεν μπήκε στη συμφωνία. Και το τελευταίο ερώτημα, αυτή τη στιγμή ρωτάνε συνάδελφοι, τι θα γίνει ρε παιδιά με εμάς που με ασφαλιστικά μέτρα, με δικαστικά μέτρα, πληρώσαμε το 11 μέχρι το 21, και απάντησα, ρωτήστε αυτούς που δημιούργησαν, που δημιούργησαν τη συμφωνία. Τελειώνοντας θέλω να παρακαλέσω ότι η πρωτοβουλία αυτή, έτσι, αποβλέπει μόνο και μόνο, έτσι, να ειδοποιηθούν, όπως πολύ, έτσι, πολύ απλά το λέω, οι Προέδροι Επιμελητηρίων Ελλάδας, και τους απευθύνουμε θερμή παράκληση, έτσι, να είναι πολύ προσεκτικοί στην κρίση τους και στην προτροπή τους, για να υπογράψει ο συνάδελφος ή να μην υπογράψει. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα, έτσι, και πρέπει να ανοίξουν ιδιαίτερη προσοχή και ευαισθησία. Με αυτό τελειώνω και με μια πρόταση. Πιέζομαι εμείς τον Παρτεκτέ μόνο για μια λύση. Όλα τα άλλα είναι ημίμητρα. Τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας, ένας οργανισμός να εισπράττει για πνευματικά και ένας για γενικά, όπως γίνεται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Τσαπατσάρη, θα ήθελα ένα ερώτημα, αν μου επιτρέπετε. Μιλάμε για κάτι που αφορά πανελλαδικά τον κλάδο της εστίασης. Θα ήθελα να σας πω ότι στην περιφέρειά μας το Επιμελητήριο Ξάνθης είναι αυτό που χαιρέτησε και βιάστηκε να πει ότι είναι μια ιστορική συμφωνία η οποία πέτυχε για τα μέλη του. Νομίζω και της Ροδόπης το Επιμελητήριο είναι σε μια τέτοια διαδικασία. Πιστεύετε ότι αυτό ήταν ένα αυτογκόλ των Προέδρων, δηλαδή λειτουργήσαν χωρίς να έρθουν σε συνεννόηση μαζί σας ώστε να ενημερωθούν για αυτές τις παραμέτρους, δηλαδή τις αγνοούσαν, ή υπάρχει κάτι άλλο, κάποια σκοπιμότητα πίσω από αυτό? Το ερώτημά σας είναι πάρα πολύ σωστό και μπορώ να το χαρακτηρίσω πραγματικό. Δεν διαφωνώ με αυτό που είπατε. Όντως, μίλησα με αρκετούς Προέδρους. Με όλο το σεβασμό στο πρόσωπό τους και το σεβασμό που προσωπεύουν, αντελήφθηκα ότι οι άνθρωποι έχουν άγνοια.
Ακριβώς και πολύ σωστά. Βεβαίως έχουν άγνοια. Δεν είναι του αντικειμένου. Λοιπόν, το λάθος του μεγάλου του κυρίου Μωραΐτη. Γιατί ενώ υπάρχουν επίκαιρα στελέχη στον κλάδο της αιτίας και διασκέδασης, έτσι επίκαιρα στελέχη. Να βοηθήσουμε, γιατί δεν καλεστήκαμε. Και το κάτω-κάτω είναι δικό μας θέμα. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Είναι δικό μας πρόβλημα. Γιατί λοιπόν να μην γίνει αυτό. Λοιπόν, με αποτέλεσμα, ήμουνα σε μία σύσκεψη προχθές, Παρασκευή, μέλος του επιμητηρίου τουρισμού, έτσι, πως τι θεταλούν, ξέρετε τι είπε. Μέγα λάθος που δεν καλεστήκανε, έτσι, οι προέδροι των σωματείων που γνωρίζουν πολύ καλύτερα το αντικείμενο. Επίσημη τοποθέτηση. Κύριε Τσαβατσάρη, και ακόμα ένα ερώτημα. Θα ήθελα να μου πείτε, εσείς σαν Παρσεκτέ, ποιες είναι οι λύσεις που προτείνετε? Δηλαδή, θεωρείτε ότι είναι καλό υπό το πρίσμα ενός επιμελητηρίου να υπάρχει μία εταιρεία η οποία θα μπορείτε να απευθυνθείτε, ή θεωρείτε ότι πρέπει αυτό να μείνει ανοιχτό στη βούληση του κάθε επαγγελματία να επιλέξει την δική του εταιρεία για τα πνευματικά δικαιώματα? Πολύ σωστό αυτό και παρασκευαστικό επίσης. Ακούστε. Λοιπόν, εμείς τη λύση που προτείνουμε και σας είπα είναι μία. Δηλαδή, τροποποίηση της σύγχρονης νομοθεσίας του νόμου 4481, σας τα λέω ακριβώς, η οποία θα σταματήσει να υπάρχουν δύο εταιρείες αυτοδιαχείρισης και ΔΕΜ και να είναι μία, λοιπόν, να εισπράττει για το πνευματικό δικαίωμα, συνδέσεις υπουργό και η άλλη εταιρεία να εισπράττει σκηνικό δικαίωμα. Λοιπόν, αυτό που σας είπε προηγουμένως, στα περισσότερα κράτη-μέρη είναι αυτό ακριβώς το οποίο αναφέρω. Έτσι, και εκτός τούτου πάω στο σημείο στο οποίο με κατευθύνεται, δηλαδή τι. Λοιπόν, ο συνάδελφός μου και προπάντων όλα τα απλά κρεσιά, και δεν μιλάμε για τις κεντρικές καφετέρειες, συνάδελφοι, μπορείτε να παίξετε μια μουσικούλα που το κάτω-κάτω, έτσι, αυτή η μουσική θα είναι μια καλούτσικη μουσική, για να μην ακούει τι παίζει, τι λέει ο ένας πελάτης με τον πελάτη. Υπάρχει λοιπόν το περιβόητο ελεύθερο ρεπερτόριο, το οποίο είναι πάμφινο, πληρώνεται, λοιπόν, έχετε οπωσδήποτε αντίγραφο της άδειας ή το πιστοποιητικού, το δείχνετε σε αστυνομία που είναι νόμιμη και απαλλάσσεται να πληρώνετε τους άλλους τρεις φορείς. Είναι τόσο απλό. Έχουμε δικαιώματα. Να σας πω γεγονός στην Καβάλα με την ευκαιρία, γιατί πρέπει να προσέχουν οι συνάδελφοι. Εάν μπει μέσα αντιπρόσωπος του ΚΕΑ ή της αυτοδιοίκησης της ΕΔΕΜ και είναι πιεστικός, ακούστε με, τηλεφωνήστε στο 100. Ο νόμος είναι κάθετος. Πάει περί αντιποίηση αρχής, έτσι, το άρθρο 175 του ποινικού κώδικα. Αντιποιήσε το όργανο. Δεν μπορείς να πιέσεις το παραμικρό τον συνάδελφο. Τον ενημερώνεις, ωραία προσωπικά, και αποχωρείς. Στην Καβάλα, σας το λέω υπεύθυνα, έτσι, λοιπόν, το πήραμε αυτόφορο. Μάλιστα. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τσαβατσάρη. Και ευχαριστώ. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Να είστε καλά, έτσι, και συνεχίζουμε, έτσι, ούτως ώστε να βελτιώσουμε τα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ. Ακριβώς. Καλό σας βράδυ.